θα έλεγα ότι είναι αφέλεια και κυρίως για μας που νομίζω ότι και οι τρεις είμαστε και πολλά χρόνια στην πολιτική, να πιστεύουμε ότι αυτό το άρθρο αφορά στις μελλοντικές εξελίξεις. Δίνει ένα σαφές μήνυμα και μιλάμε, όχι δίνει μήνυμα, μιλάμε και προς την κοινωνία, νομίζω και οι υπουργοί έχουν δικαίωμα να μιλάνε στην κοινωνία, και προς την κυβέρνηση, δηλαδή προς όλους εμάς. Δεν υπάρχουν, επειδή άκουσα για υπονοούμενα, κανένα υπονοούμενο, καμία. Είμαστε πολύ καθαροί. Λέμε καθυστερήσαμε και καθυστερήσαμε όλοι μας. Και μιλάμε και προς δηλαδή στη μάχη της διαδοχής, όταν και εφόσον προκύψει του κυρίου Παπανδρέου, δεν θα είστε μαζί οι τρεις σας? Αυτό που ρωτάτε είναι τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Δεν υπάρχει καμία μάχη και καμία διαδοχή. Αυτή τη στιγμή εμείς οι τρεις είμαστε οι τρεις υπουργοί, οι οποίοι έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Έχουμε τα δημόσια αγαθά της χώρας, υγεία, παιδεία και μεταφορές. Και είδαμε και οι τρεις τις τελευταίες 25 μέρες. Επειδή λέτε ότι είναι εκτός πραγματικότητας, θα σας θυμίσω ότι η ομάδα των τεσσάρων συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 1994 και η διαδοχή προέκυψε 1,5 χρόνο μετά, το 1996. Ωραία. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Άρα δηλαδή με τον θέλω ίδιο να τρόπο πω ότι δεν υπάρχουν πάντοτε ίδιες αναφορές. Εγώ έτσι την προσλαμβάνω, γιατί επαναλαμβάνω ότι η ανάγκη και ο λόγος για τον οποίο και οι τρεις, γιατί έχουμε και συγκεκριμένες απόψεις και αντιλήψεις για το πώς πρέπει να κινούνται τα πράγματα, ξεκινάει από την κοινή εμπειρία του τελευταίου μήνα, που με τον τρόπο και την βία με την οποία υπάρχουν αντιδράσεις πλήττονται ευθέως τα δημόσια αγαθά. Και ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε να είμαστε όμοιροι βίαιων μειοψηφιών. Είναι άλλο η αντίδραση του λαού, είναι άλλο η σημερινή αντίδραση και οργή, και είναι άλλο η βία και η ανομία, η οποία είναι εξίσου μεγάλος κίνδυνος με το χρέος, γιατί θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία.